Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Λίδας Καραδήμα «Χορεύουμε», η διαδρομή μιας σχέσης μέσα από μια ψυχαναλυτική ματιά. Όταν ήμασταν μικροί και πηγαίναμε στα παιδικά πάρτι, είχαμε διαλέξει εμείς οι άντρες μια κοπέλα μέσα μας και είχαμε μια δυσκολία τώρα, ήταν ο τρόμος της χιλόπιτας. Πώς θα τις πούμε να χορέψουμε. Αυτό όταν ήμασταν μικροί. Μετά μεγαλώσαμε και καταλάβαμε ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς, οι γυναίκες μας έχουν. Να χτυπιόμαστε από κάτω, κολοτούπες να κάνουμε, αυτές μας έχουν. Μετά, όταν μεγαλώσαμε ακόμη περισσότερο και ορειμάσαμε ακόμη περισσότερο, καταλάβαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συναποφασίσουν δύο άνθρωποι, εάν βεβαίως έχουν τις προϋποθέσεις της ελευθερίας και της αγάπης. Αν έχουν την καλλιέργεια, την παιδεία της ελευθερίας και της αγάπης, είναι πολύ σημαντικό να συναποφασίσουν. Αυτά είναι τα δικά μου βιώματα μέχρι εδώ. Θα ακούσουμε όμως, σε σχέση με το βιβλίο, το Ματθαίο Ιωσαφάτ, κατεξοχήν του θέματος, και τη δημοσιογραφική ματιά του Νίκου Κωνσταντάρα. Ξεκινάμε. Λίγο σαν εκμοδισμένοι.
παίζει ρόλο και καθορίζει τις αποφάσεις μας, είναι όλες οι εμπειρίες που έχουν γραφτεί μέσα μας στην παιδική μας ζωή, είναι οι σχέσεις μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, είναι η ανάγκη μας που μπορεί να μην είναι ταλισμένη και μας οδηγεί στο να πάρουμε, να δουλέψουμε ένα σύντομο με τον ένα ή τον άλλο λόγο, και να προβληματιστούμε λιγάκι διαβάζοντας το βιβλίο για το κατά πόσο έχουμε την συναισθηματική οριμότητα να αντέξουμε τον άλλον έτσι όπως πραγματικά είναι και όχι έτσι όπως θα θέλαμε να είναι. Γιατί οι περισσότερες σχέσεις έχουν την τάση ο ένας να θέλει τελικά να αλλάζει τον άλλον. Και βλέπουμε στην πορεία ότι αυτό και δεν γίνεται και δεν έχει νόημα. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια να μπορέσουμε να προβληματιστούμε και να δούμε ότι ο ασυνήθιτος κόσμος είναι αυτός που τελικά καθορίζει τις αποφάσεις μας και τις επιλογές μας και το κατανοούμε είτε όχι. Θα δώσω μέχρι το λόγο στο πιο αρνητικό γι' αυτό και θα σας μιλήσει ευθενέστερα ο κ. Στεφάνου. Ευχαριστώ πολύ εκτενώς, αφήνω σας ευκαιρία μετά να κάνετε ερωτήσεις και να προσπαθήσουμε όλοι να απαντήσουμε. Απλώς, αφού υπάρχει ο άνθρωπος και άρχισε λίγο να σκέφτεται, κοιτούσε να καταλάβει ποιο είναι το νόημα της ζωής και του θανάτου κλπ. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες θρησκείες, ιδωλολατρικές ή αργότερα μονοθεϊστικές, όλες σε μια προσπάθεια να καταλάβουν ποιο είναι το νόημα της ζωής. Κανένας δεν έχει βγάλει άκρη ανάλογα με τις πεποιθήσεις, την εκπαίδευση, την κεφάλου που παίρνει όταν είναι μικρό παιδί. Γι' αυτό οι θρησκείες όλες θέλουν την εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια, πριν μπορεί να σκεφτεί κανένας, ώστε μετά να μην μπορεί να ξεφύγει από αυτό, διότι υπάρχει ο φόβος του θανάτου, της κόλασης, της τιμωρίας κλπ. Όταν αναπτύχθηκε λίγο περισσότερο ο πολιτισμός και η ψυχανάλυση άρχισε να φέρνει ουσιαστικά πράγματα που έχουμε μέσα μας, ερώτησαν και το Φρόιντ τότε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Που υποτίθεται ήταν σοφός και λοιπά, είπε δεν ξέρω. Μάλιστα, άμα δεν ξέρετε εσείς, λέει, το μόνο που έχω καταλάβει είναι να αγαπάς και να εργάζεις. Lieben und arbeiten, για τους γερμανομαθείς. Οπότε, αυτό μπορούμε να ξέρουμε πέρα από μεταφυσικές ελπίδες, δυνατότητες, φαντασιώσεις κλπ. Το Lieben σημαίνει αγάπη, δηλαδή είναι οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους και με μερικούς ανθρώπους πιο ιδιαίτερες. Αλλά οι άνθρωποι χωρίς σχέσεις δεν ζουν κανονικά, έχουν ένα φοβερό κενό μέσα τους και αυτή την εποχή τα περνάμε λίγο, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Αφού το άρχισαν να δουλεύουν οι γυναίκες, η οικογένεια έχει μπερδευτεί λίγο και έτσι τα παιδιά δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια ουσιαστική σχέση, ιδιαίτερα στον πρώτο χρόνο ζωής, που είναι και ο βασικός για την υπόλοιπη ζωή μας, γιατί οι μανάδες περισσότερες δουλεύουν και υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι, γιαγιάδες, φιλιππινέζες κλπ. Και αυτά ξέρουμε ότι δεν βοηθούν ένα παιδί να κάνει σχέση. Το παιδί θέλει έναν άνθρωπο με συγκεκριμένο τρόπο κλπ. Άμα θέλετε το συζητάμε αργότερα πιο λεπτό μερός. Αλλιώς μένει ένα κενό. Το κενό αυτό αναπληρώνεται πολλές φορές με τη βία. Γι' αυτό τα νέα παιδιά σήμερα είναι βία. Βλέπετε τι γίνεται στα σχολεία. Νομίζαμε δεν είχαμε σχολικό εκφοβισμό, bullying κλπ.
και ότι έξω τα είχαν αυτά, απλώς εδώ δεν μιλάγαμε, τα κρύβαν και οι δάσκαλοι και οι μαθητές και λοιπά. Τώρα βλέπουμε κάθε μέρα να καλύπτονται φοβερά πράγματα μεταξύ συμμαθητών στο σχολείο. Οι γονείς πολλές φορές φέρονται πολύ άγρια στην Ελλάδα, το ξύλο υπάρχει ακόμα στο σπίτι, ενώ έξω όταν ήμουν στην Αγγλία πιάναμε ένα γονιό να δίαιρε το παιδί, του παίρναμε το παιδί, γιατί δεν ήταν κατάλληλος να το μεγαλώσει. Εδώ το περίβλο βγήκε από τον Παράδεισο και ενισχύεται και από τα έργα και λοιπά, έτσι συμμορφώθηκε και η φίλη μου η Βουγιουκλάκη, η Μακαρίτσα, όπως ξέρετε από το χαστούκι που της έδωσε ο Παπαμιχαήλ, και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς τον επένεσαν τόσο πολύ ότι ένα κακομαθημένο παιδί το έβαλε στη θέση του. Λοιπόν, καλά, τις γυναίκες, όπως λέει ο Κόντες, μπορείς να τις δέρνεις για διάφορους λόγους κάθε πρωί, γιατί ξέρουν αυτές. Αλλά δεν συνιστάτε στα παιδιά. Από εκεί και πέρα, οι κυριότερες σχέσεις που κάνουμε στη ζωή είναι η ερωτική και συνηθέστατα καταλήγει στο γάμο. Όσο η σχέση είναι ερωτική, είμαστε λίγο ερωτευμένοι κλπ, τότε χορεύουμε κατά τη λίλα ένα blues. Εγκαλιαζόμαστε, ο ένας θεωρεί τον άλλον έξυπνο, ωραίο, ευτυχή, είναι η μόνη γυναίκα που είναι αυτή που περίμενα, δεν είναι σαν τις άλλες κλπ, οι γυναίκες λένε το ίδιο για τον άντρα. Και έτσι περνάμε καλά για ένα διάστημα. Αλλιώς δεν θα παντρευόμαστε. Αν ξέραμε τι μας περιμένει, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Αλλά η φύση το έκανε έτσι ώστε να ζαλιζόμαστε. Γιατί ο έρωτας είναι ένα ψεύτικο αίσθημα. Έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί εξιδανικεύουμε τον άλλον άνθρωπο, τον βρίσκουμε πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό, μας αγαπάει και τον αγαπούμε και λοιπά. Ποιοι ερωτεύονται πιο πολύ? Οι στερημένοι άνθρωποι. Αυτοί που δεν πήραν προσοχή, αγάπη, ενδιαφέρον, σχέση δεν δημιουργούν με τη μάνα τους στον πρώτο χρόνο. Αυτοί είναι υποψήφιοι για προσιασμένο έρωτα. Γιατί ψάχνουν να βρουν αυτό που θέλετε. Τώρα με πέσει και σε μια γυναίκα, μιλάω σαν άντρας τώρα, που και αυτή έχει το ίδιο πρόβλημα, κοιταζόμαστε λίγο, τι βλέπω ότι ενδιαφέρεται για μένα, αυτή, εγώ ενδιαφέρομαι για αυτήν λίγο, και γίνεται μετά μια συνεχής βελτίωση της σχέσης, στηριγμένη σε ψέματα. Αυτός είναι ο έρωτας, ο τρελός, ο παλαβός, αυτός που εξυμνείται στη λογοτεχνία και στα τραγούδια κλπ. Σημαίνει, είναι μια ναρκισιστική ανάγκη και ναρκισιστική ανάγκη σημαίνει είμαι στερημένος, θέλω να μ' αγαπήσουν, δεν μπορώ ούτε εγώ να αγαπήσω τον εαυτό μου, πρέπει να μ' αγαπήσει κάποιος άλλος, έτσι δημιουργείται η αγάπη. Εάν είσαι τυχερός και είχες μια καλή μαμά, δεν ερωτεύεσαι τόσο πολύ. Εγώ φαίνεται περίεργο. Ερωτεύεσαι αλλιώς, με έναν πιο όριμο τρόπο. Οι στερημένοι ερωτεύονται και βέβαια ύστερα από 2 ώρες μέχρι 1 χρόνο κρατάει ο έρωτας ο τρελός. Γιατί μετά απογοητεύεσαι. Πάρα πολλοί έρχονται και αρρωστοί μου και μια μέρα βγήκα με τον τάδε ή την τάδε καταπληκτικά κλπ. Έρχονται μετά 2 μέρες. Λέω, τι έγινε με τον Γιώργο? Ο Γιώργος λέει πάει, εγώ βρει τον Κώστα. Αλλιώς κρατάει, αλλά κρατάει το πολύ 1 χρόνο. Μετά γίνεται η αποεξιδανίκηση. Αρχίζει και τον βλέπεις ότι δεν είναι η φοβερή γυναίκα που σ' αγαπούσε τόσο πολύ,
ούτε είναι τόσο καλοί, είναι σαν όλοι τις άλλες. Και οι άντρες είναι επίσης όπως οι περισσότεροι άλλοι. Και τότε τελειώνει ο έρωτας. Εάν έχεις κάνει βέβαια μια σωστή επιλογή, και στο βιβλίο αναφέρονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται μια σωστή επιλογή, τότε παντρεύεσαι. Εάν η επιλογή είναι σωστή, υπάρχει ένας έρωτας στην αρχή, ο οποίος είναι λογικός. Μ' αρέσει μια γυναίκα, μιλάμε, καταλαβαινόμαστε, έχουμε κάποια ψυχική επαφή που γίνεται περισσότερη μετά με τη συνέχεια της σχέσης. Και η αγάπη αναπτύσσεται μετά από ευγνωμοσύνη. Από εκεί ξεκινάει η αγάπη πάντα. Και στο παιδί με τη μάνα του, και η μάνα το παιδί το αγαπάει, γιατί τη γεμίζει, τη δίνει κάτι που δεν το είχε πριν στη ζωή. Και έτσι με τον έρωτα κάνοντας και σεξ, ή ενδιαφερόμενοι ο ένας για τον άλλον, όλα αυτά σιγά σιγά αναπτύσσεται μια σχέση που είναι όσο πάει εντονότερη. Η άλλη, η παλαβή σχέση είναι έντονη και καταλήγει να ξεφτίζει. Για τον πιο όριμο άνθρωπο ξεκινάει χωρίς να είναι ότι βρήκα την Μόνικα Μπέρλουτσι της ζωής μου, την οποία ψάχνουμε ακόμα, αλλά όσο πάει αρχίζω και εκτιμώ τον άλλον. Μου δίνει πράγματα, του δίνω εγώ, το σεξ είναι ισχυρός δεσμός και αρχίζει και αναπτύσσεται μια ευγνωμοσύνη για τον άλλον. Είμαι άρρωστος μια μέρα, με φροντίζει και φροντίζω εγώ, ακούει τα προβλήματά μου και εγώ τα δικά της και έτσι αρχίζει και αναπτύσσεται η αρχή της αγάπης. Αυτό κάνει περίπου, το ξέρουμε σήμερα, 7-8 μήνες το παιδάκι. Και τόσο περίπου κάνει και στους μέλλοντες και προχωράει σχέση σε μια καλή πορεία και γύρω στους 7-8-10 μήνες συνήθως έχει αναπτυχθεί ένας ισχυρός δεσμός αγάπης και έρωτος. Είναι περίεργο, παρόλο αυτά που πιστεύουν οι άνθρωποι, ότι ο χρόνος φθείρει, ούτε το σεξ. Το σεξ γίνεται καλύτερο όσο περνάει ο χρόνος, αν αγαπάς τον άλλον. Έχει μια καλή σχέση. Μπορεί να μην έχει την ένταση της πρώτης φοράς, αλλά όσο πάει γίνεται εντονότερος και κρατάει μια ζωή. Αλλά αυτό είναι για τους ανθρώπους που είναι πιο όρεμοι. Αλλιώς παντρεύεσαι και τα όριμα στοιχεία, τα επιφανειακά, τα λογικά με, τον οποίο με τα οποία διαλέξαμε έναν άνθρωπο, συνειδητά, αυτά που λέει και η Λίλα στο βιβλίο της, που είναι η ομορφιά κάποιου, τα χρήματα, η οικονομική θέση, η μόρφωση, όλα αυτά, η θρησκεία, η φιλή. Αυτά είναι τα συνειδητά με τα οποία ξέρουμε όλοι. Από κάτω υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας με τους γονείς μας. Τα πρώτα 2-3 χρόνια που είναι τα πιο σημαντικά, αυτά υπάρχουν σε μια αποθήκη, εκεί τα έβαλε το παιδί γιατί δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, αλλά λειτουργούν και επηρεάζουν τη ζωή μας. Μόλις κάνουν μια στενή σχέση, ξαναβγαίνουν αυτά. Οπότε, ενώ πήρα μια γυναίκα ή έναν άντρα που νόμιζε ότι ταιριάζουμε, αγαπιόμαστε, πάθος κλπ, βλέπετε ότι και εκεί τελειώνονται τα παλιά παραμύθια και ιστορίες. Ερωτικές ιστορίες, πάθος και στα έργα που γιουκλάκια έπαιρνε τον αυτόν ή άλλη τον άλλον, το φτωχόπεδο που τον βρήκε, αλλά εκτίμησε τα προσόντα του κλπ. Έτσι την έπαθε και η Βουλάκη με τον Παπαμιέλη. Μετά σκοτώνονται, την έσπαγε στο ξύλο κλπ. Και χωρίσανε. Οπότε γίνεται η ανάλυση των αποθυμένων αυτών στοιχείων που έχουμε μέσα μας όλοι. Τώρα, όσο πιο δύσκολη ήταν η παιδική μου ζωή,
όσο είχα μια μητέρα που δεν ήξερε, δεν ήταν ότι είναι απαραίτητα κακή, αλλά δεν ήταν επαρκής. Όπως υπάρχουν επαρκείς γιατροί και μη επαρκείς, επαρκείς υδραυλικοί και μη, δεν αρκεί να θέλεις, πρέπει να μπορείς και να ξέρεις. Από πού τα παίρνει η μάνα σας, από τη δικιά της μάνα. Γι' αυτό σώει πάλι το βασίλειο. Και έτσι έχουμε στην κοινωνία οικογένειες κληρονομικά νευρωτικών. Πολλοί με ρωτάμε αν είναι κληρονομική η νεύρωση. Δεν είναι κληρονομική, αλλά αν εγώ είμαι νευρωτικός, που σημαίνει δεν είχα καλή παιδική ηλικία, έχω προβλήματα, αυτόματα θα παντρευτώ κάποιον που είναι και αυτός προβληματικός. Δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί να μην είναι με την ίδια μορφή, πιο ανώριμος που λέμε ψυχαναλυτικά, αλλά όλοι παντρευόμαστε στο ίδιο επίπεδο οριμότητας. Πολλές γυναίκες έρχονται και μου λέει ο άντρας μου είναι μια χαρά, εγώ έχω προβλήματα για αυτό. Εγώ πάντα του ζητάω να φέρουν και τον άντρα, παρόλο που αυτός δεν έρχεται, γιατί δεν έχω δει κανένα ζευγάρι να είναι ο ένας πολύ όριμος και ο άλλος ανώριμος μέχρι τώρα. Και έχω δει πάνω από 15.000 ζευγάρια. Και εδώ και από διάφορες φυλές των Λονδίνων πολλά χρόνια έχω δει κάθε ράτσα, ευρωπαϊκή, ασιατική, μαύρους, κίτρινους κλπ. Παντού υπάρχουν τα ίδια πράγματα. Αυτή η ανάλυση των ασυνείδητων εμπειριών που είχαμε, δεν με αγαπούσε η μάνα, μόλις παντρεύομαι τη γυναίκα μου, αμέσως αρχίζω ότι δεν με αγαπάς. Παράπονα. Αν είχα προβλήματα στο δεύτερο χρόνο, που έχουν σχέση με αυτονομία, κυριαρχία κλπ. Αρχίζω έναν αγώνα ποιος θα υποτάξει τον άλλον, ποιος θα είναι από πάνω. Παλιά οι άντρες ήταν από πάνω, διότι κοινωνικά και νομικά είχαν το πάνω χέρι. Οι γυναίκες δούλευαν υπόγεια, όπως είναι οι κριτικές και διάφορες γυναίκες, είναι πολύ δυνατές. Και οι άντρες αναγκάζονται να κάνουν τον πολύ άντρα με τα μαχαίρια, με τα αυτά, με τα ποκίνα. Εκεί οι γυναίκες έβρισκαν τρόπους υπόγειους. Σήμερα δεν χρειάζεται, διότι κοινωνικά έχουν ανέβει, δουλεύουν, έχουν λεφτά, οπότε τον χωρίζουν. 8 στα 10 διαζύγια σήμερα τα ζητάνε οι γυναίκες, ενώ παλαιότερα ήταν 1 στις 20, λόγω κοινωνικών συνθήκων. Έτσι αρχίζει ο γάμος και από blues, μετά πάνε σε κάνα ταγκό που προσπαθείς να ταιριάξεις τα βήματα με τον άλλον, πως είναι όταν αρχίζει και παντρεύεσαι και βλέπεις ότι δεν ταιριάζεται σε όλο. Κανονικά ένα ζευγάρι προσπαθεί να μην πατάει τα πόδια του άλλου, αλλά όταν αυτό αποτυχαίνει, διότι βγαίνουν όσο πιο νευρωτικός είναι κανείς, περισσότερα έντονα αισθήματα, τότε γίνεται σκληρό ροκ. Και γι' αυτό, ενώ είναι η σχέση αυτή η καλύτερη που μπορεί να έχουμε στη ζωή, διότι είναι η μόνη που έχει κοινά συμφέροντα, αυτό λέω κάθε. Έξω ο κόσμος είναι δύσκολος, αρνητικός, επιθετικός, παρτάκιας. Δεν νιώθουμε εύκολα ότι μπορούμε να εμπιστευθούμε τίποτα. Είναι επιθετικός, ενώ το καταφύγιο είναι το σπίτι μας και ο σύντροφός μας. Εκεί έχεις κοινά αισθήματα, ερωτικά, σεξουαλικά, οικονομικά, κοινωνικά, τα παιδιά, το ενδιαφέρον και τη συντροφικότητα, γιατί να σκοτωνόμαστε. Και εγώ δεν το καταλάβαινα τότε. Ενώ είναι και οι δυο, δεν είναι πάντα κακοί άνθρωποι, αλλά μαλώνουν όλη την ώρα. Και ο καθένας αισθάνεται πικραμένος και όσο πάει η σχέση μπορεί να γίνει πολύ άσχημη, να είναι και οι δυο δυστυχισμένοι, και είναι να χωρίσουν, που είναι περίπου σε όλο τον κόσμο 50% τώρα τα διαζύγια,
ή να μείνουν μέσα, αλλά σε ένα νεκρό γάμο που είναι περίπου 30%. Και έτσι κανονικά ο γάμος, ο σχετικά καλός, είναι γύρω στα 20% περίπου, διεθνώς. Αυτά με δύο κουβέντες είναι λίγο γάμος. Δεν είχε, γράφω και στον πρόλογο βέβαια, στην Λίλα, δεν είχε αναπτυχθεί, ούτε η ψυχανάλυση είχε κοιτάξει πολύ το ζευγάρι που αναπτύσσει ορισμένα δυναμικά που ταιριάζουν του ενός με του άλλου. Είναι δύο πλέον οικογένειες που παντρεύονται και κανονικά δεν είναι καν δύο, είναι τέσσερις και οκτώ. Διότι αν έχω εγώ μια γυναίκα, αυτή είναι αποτέλεσμα της δικής της οικογένειας, η οποία υπάρχει στο γάμο μέσα. Είμαι εγώ, η γυναίκα μου, η μάνα της, ο μπαμπάς της, ο παππούς της, όλα αυτά πάνε. Και έτσι δεν κοιμόμαστε, όταν κοιμόμαστε στο κρεβάτι με τη γυναίκα μας, τον άντρα το βάζεται γυναίκες, δεν είμαστε μόνοι, είναι μια τεράστια παρτούζα. Αυτή εμποδίζει τη σεξουαλικότητα, προκαλεί ανομαλίες, δυσκολίες, θυμούς, γιατί κουβαλάμε και άλλους πέντε που κοιτάνε. Πολλοί δεν μπορούν να κάνουν σεξ, παντρεμένοι και λοιπά, με τη γυναίκα τους. Οι γυναίκες δεν θέλουν ή δεν έχουν οργασμό, δεν μετέχουν στην όλη διαδικασία. Ακριβώς αυτή είναι, διότι τους παρακολουθούν από δίπλα στο κρεβάτι οι οικογένειες του παρελθόντος. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι έχουν, κάνουν καλό σεξ πριν παντρευτούν. Μόλις παντρεύονται, είναι παράξενο, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που δεν μπορεί να κάνουν σε κάτω σε ερωτικά. Μάλλον ότι είναι 7 χρόνια πριν, αστεφάνω που έγινε. Εκεί τα έκανε όλα αυτά, τώρα λίγο δεν τη βλέπω. Γιατί έχει μετατραπεί η γυναίκα πλέον. Με μίξεις. Έτσι γίνεται και στο γάμο. Πάρε, όχι έτσι, κάθε αλλιώς. Τσατίζει το ένα, τσατίζει το άλλο και οι δυο έχουν, θεωρούν ότι έχουν δίκιο και έτσι αρχίζει το σκληρό ροκ. Όσοι είστε παντρεμένοι το ξέρετε. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε κάποιες δυνατότητες να καταλάβουμε τι έγινε στο παρελθόν, όχι κοιτώντας όπως ήταν με την ψυχανάλυση, με το να θυμηθεί ο καθένας τι του έκανε η μάνα του ή η γιαγιά του ή η αυτή του. Το βλέπουμε στη σχέση του ζευγαριού. Και στη θεραπεία, στην ανάλυση, κοιτάμε περισσότερο τη σχέση του ασθενούς, του αναλυόμενου με τον θεραπευτή. Αλλά η σχέση του γάμου είναι πολύ μεγαλύτερη, αυτό που λέμε η μεταδίδαση μεταξύ του ζευγαριού, του ενός προς τον άλλον. Από εκεί βλέπουμε τι έγινε. Δεν χρειάζεται να πει κανένας τι έκανε με τη γιαγιά του, με τη μάνα του, με λοιπά. Αυτά δεν τα θυμάται κιόλας εύκολα, αλλά τα βλέπεις στη σχέση την παράλογη που αναπτύσσουμε. Λογικοί άνθρωποι γινόμαστε τέρατα όταν παντρευτούμε. Και όλοι το ξέρετε. Δηλαδή έξω είσαι σωστός, αν γιατί λειτουργείς με το ενήλικο κομμάτι σου. Μόλις παντρεύεσαι, αν έχεις προβλήματα μέσα σου, γίνεσαι τέρας, φοβισμένος, ασεξουαλικός, οτιδήποτε. Και έτσι δημιουργείται όλη αυτή η δυστυχισμένη ιστορία, αλλά από την οποία δεν μπορούμε και αποφύγουμε. Διότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να έχει μια σχέση και έναν σύντροφο. Όταν δεν τα βρίσκει αυτά, τότε βρίσκει συντρόφους απ' έξω, έτσι αρχίζει η απιστία και όλα τα προβλήματα, τα διαζύγια, ξύλο.
ο προσετερισμός των παιδιών, που είναι το χειρότερο που γίνεται, αν δεν παίρνει η μάνα από τον μπαμπά, κολλάει στο μεγάλο το γιο, το πιο συνηθισμένο πρόβλημα στην Ελλάδα, με την περίφημη Ελληνίδα μητέρα, την υπερπροστατευτική, η οποία κολλάει στο γιο της, γιατί αυτή είναι η μόνη προστασία που έχει αργότερα. Ιδίως παλαιότερα, που οι άντρες είχαν τελείως το πάνω χέρι. Αυτά περιγράφει και η Λίλα στο βιβλίο της, το οποίο είναι και απλό και εύληπτο, διασκεδαστικό καμιά φορά, ευχάριστο να το διαβάζει κανένας, και δίνει και μια περίπτωση όπου βλέπουμε πώς μπορεί να εργάζεται ένας θεραπευτής με ένα ζευγάρι. Καθένας μπορεί να έχει το δικό του τον τρόπο, που είναι και η δική του προσωπικότητα μέσα, αλλά βλέπουμε την αλληλεπίδραση που έχουν το ζευγάρι μεταξύ τους και το παρελθόν μέσα από τους γονείς, τις οικογένειες που κουβαλάει ο καθένας μέσα. Έχει και μερικά, παρόλο που εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το γάμο, αλλά πολλές φορές είδα μέσα στο βιβλίο και μερικά πραγματάκια με έβαλα να σκεφτώ και καμιά φορά να ζηλέψω, λέω πώς το είδε αυτή που είναι μαθητριά μου και λοιπά, υποτίθεται εγώ τα ξέρω όλα, αλλά ζηλέψω. Την άλλη μεριά, σαν σχετικά όριμος άνθρωπος, χάρηκε τώρα. Όπως χαίρεσαι όταν τα παιδιά σου προχωρούν στη ζωή και καμιά φορά γίνονται καλύτερα από σένα. Ζηλεύεις λίγο, αλλά και χαίρεσαι άμα είσαι στο σώμα σου. Και κάθε γενιά προχωρεί και έτσι προχωράει ο κόσμος γενικότερα. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν, και από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν ερωτήσεις, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε όλοι ανάλογα το τι ρωτάτε. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να θέσει μου τώρα μεταξύ αυτής της ομιλίας με τη Σοφία μια ζωή και τις ερωτήσεις και απαντήσεις θα ακολουθήσω. Λοιπόν, μετά από τη Σοφία από τον δάσκαλο, θα σας δώσω μια δική μου λίγο δημοσιογραφική ματιά, όπως είπε η Λίλα, γιατί από άλλα δεν έχω πολλά να προσθέσω. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Μακάρι μια μέρα να καταλάβω. Όχι. Ξέρω, είσαι παντρεμένος. Πολύ. Όλοι έχουμε εμπειρία στο τέρμα τους. Πριν παντρευτώ, θυμόμουν κάτι που υποτίθεται ότι είπε ο Σοκράτης, ότι παντρευτείς, δεν παντρευτείς, θα το μετανιώσεις. Οπότε, θα κλείσω με ένα δημοσιογραφικό κόλπο, γιατί ως δημοσιογράφος είμαι εδώ, και πάω στο τέλος του βιβλίου «Χορεύουμε» της Λίλας. Και ρωτάει, τι νόημα έχει η ζωή χωρίς αληθινές σχέσεις. Λίγο πριν έχει θέσει το ερώτημα μέσω της σκέψης στο εαυτό. Σε χρειάζομαι επειδή σε αγαπώ ή σε αγαπώ επειδή σε χρειάζομαι. Ας τα φοβόμαστε αυτά, καθώς θέτει και το ερώτημα που το βάζει για το ζευγάρι το οποίο αναλύει, λέει τελικά τι χώρο θα χορέψει το ζευγάρι, επειδή αυτό αφορά όλους μας, όλοι όσοι έχουν σχέση σε αυτή τη ζωή. Θα είναι ρομαντικό βάλς, θα είναι ρομαντικό ταγκό, παραδοσιακός ακριβωστός, καποέρα. Το θέμα αυτό. Δεν το λέει αυτό, αυτό που λέει. Και το καποέρα το περιγράφει ως ένα πάντρεμα βραζιλιανικής τέχνης με χορευτικές φιγούρες, το οποίο με έκανε να δω με άλλο μάτι τους κατσόχυρους του Σόπενχαουερ, που πάνε κοντά από ένα στον άλλο να ζεσταθούν, αλλά φοβούνται και στο τρύπημα. Ή μήπως το ζευγάρι θα χορέψει ένα ανάλαφρο twist, όπου και οι δύο κάνουν το ίδιο πράγμα χωρίς πολλές περιπλοκές, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και συγκινήσεις. Λίγες μέρες αφού έλαβα το αντίτυπο του βιβλίου της Λίλας για να ετοιμαστώ για την παρουσίαση σήμερα, βρέθηκα σε ένα γάμο στην Κρήτη.
κατάγομαι από την Κρήτη, η γυναίκα μου είναι από την Κρήτη και πηγαίνουμε όσο συχνά μπορούμε για διακοπές και για χαρές. Τα επανέλθω. Και με τον τίτλο του βιβλίου και έχοντας διαβάσει αρκετά από αυτό, είπα να δω με άλλο μάτι το χορό που γινόταν στο Γλέντι. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή σηκώθηκε ένα ζευγάρι. Είναι μεσήλικες που είναι γνωστοί, έχουν παιδιά μεγάλα, έχουν ενηλικιωθεί, για να χορέψουν σούστα. Ξέρετε τι σούστα. Αυτοί είναι άνθρωποι όμορφοι, ψευνοί, ευγενικοί, αγαπημένοι. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπει κανείς όταν τους βλέπει να περπατάνε μαζί. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν τους έβλεπα μετά τη δουλειά να βγαίνουν σε αυτή τη μικρή πόλη όπου ζουν. Ήταν φανερό ότι χαιρόντουσαν ο ένας την παρέα του άλλου. Έπιναν το ποτό τους, μιλούσαν χαμηλόφωνα, ήρεμα μεταξύ τους, ενώ χαιρετούσαν χαμογελαστή τους γνωστούς που παίρνουσαν. Αυτό το γνωρίζετε, την επαρχία. Τους διακρινόντουσαν για το ότι δεν τραβούσαν την προσοχή. Και είναι και αυτό ένα είδος που υπάρχει στην Κρήτη, που ενώ μην το βλέπετε πολύ. Δεν τραβούσαν την προσοχή, λέω, έως την ώρα του χορού, όπου δεν χόρεψαν για να τραβήξουν την προσοχή, αλλά έτσι που χόρεψαν ήταν ένα θέαμα πάρα πολύ όμορφο. Η σούστα τη γνωρίζετε πως είναι. Μέσα σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο του σκοπού και των βημάτων, το ζευγάρι έχει την ελευθερία να αυτοσχεδιάζει, να δημιουργήσει μια εικόνα τη σχέση μεταξύ του. Να κάνουν σκέρτσα, να φλερτάρουν, να απομακρύνονται, να πεισματώνουν, να θυμώνουν, να ξανάρχονται, να κάνουν κύκλος ο ένας γύρω από τον άλλο κτλ. Όλοι χορεύανε το χορό αυτό. Αυτό το ζευγάρι όμως ξεχώριζε, γιατί έβλεπες ότι γνώριζε ο ένας πολύ καλά τον άλλον, ότι είχαν μεγάλη ιστορία πίσω τους, ότι το παλεύανε και ότι ήταν μαζί. Και ήταν και ένα πολύ όμορφο θέμα. Αυτό συνάρθηκα βλέποντάς το και με έχει βοηθήσει να το δω ο τίτλος του βιβλίου, γιατί θα δω μια σχέση μέσα από τον χορό. Αυτό που έβλεπα, όπως ξέρουμε ότι κάνουμε όλοι μέσα από την υποκειμενικότητά μας, και να μου άρεσαν αυτά που μου έλειπαν, να χαιρόμουν αυτά που επιβεβαιωνόντουσαν ή να έβλεπα. Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι αντικειμενικά υπήρχε αυτός ο χορός. Έτσι που χόρεψαν, έβλεπες κάτι. Και αυτό ήταν το ουσιαστικό για μένα, ότι ήταν κάτι όμορφο και φανερά σμιλεμένο μέσα στον χρόνο αυτό που βγάζανε εκεί. Κάπου φαινόταν στη βόλτα που κάνανε και στον τρόπο που ο ένας έβλεπε τον άλλον τις άλλες στιγμές, αλλά στον χώρο αυτό ήταν, ανεβήκαν στη σκηνή τη θεατρική της ζωής και παίξανε άριστα. Έτσι, έρχομαι και στο βιβλίο που αισθάνομαι ότι έρχεται σαν μια συνέχεια εννιάς πτυχής του βιβλίου του δάσκαλου του Ματθαίου Ιωσαφάτη, να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί, γιατί ασχολείται με το τι γίνεται μετά που θα παντρευτεί. Τι θα γίνει όταν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, όταν φύγουμε από το Γλέντι και όταν φύγει η λάμψη και υποτίθεται ότι ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ο τίτλος ο ίδιος μου κάνει εντύπωση, το χορεύουμε με το ερωτηματικό, μπορεί να διαβαστεί ως πρόσκληση σε χορό, να χορέψουμε κι εμείς, shall we dance που λέμε στα αγγλικά, ή να είναι μια ερώτηση περιγραφική. Χορεύουμε, τι κάνουμε μέσα στη σχέση, χορεύουμε ή δεν χορεύουμε. Ο ένας χορεύει και ο άλλος κοιτάζει, ο ένας χορεύει πιο πολύ και ο άλλος ζηλεύει, ο άλλος τι είναι, πώς παίζει ο χορός μέσα στην ιστορία του ζευγαριού και τις σχέσεις που έχουμε με τον υπόλοιπο κόσμο έξω από αυτό. Και λοιπόν το βιβλίο ασχολείται ακριβώς με αυτό, με το ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο σύντροφός μας, ποια είναι η σχέση, συζητάει για το τι φέρνει ο καθένας στη σχέση, ποιους άλλους κουβαλάει και ποιες πληγές κρύβει ή δείχνει, διερευνάει πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας. Τι συμβαίνει όταν η επικοινωνία είναι δύσκολη, όταν βρισκόμαστε παγιδευμένοι σε μια σχέση όπου παιδεύουμε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν βγαίνουμε. Μέσα από ένα όμορφο κείμενο, όπως είπα και
και ο Ιωσαφάτ, που συμπυκνώνει εξαιρετική περίληψη θεωρίας και πλούσια κλινική εμπειρία, αλλά που έχει τη μεγάλη χάρη να διαβάζεται εύκολα, η Λίνα μας παίρνει από το χέρι σε ένα μικρό ταξίδι που περνάμε ο καθένας από μέσα μας, αλλά βλέπουμε και πολλά άλλα που είναι εκτός από μας, αυτά που ίσως να μην βλέπαμε αν δεν είχαμε την θεωρία και την κλινική εμπειρία. Τώρα θα σας πω πρώτα τα κεφάλαια, να δείτε ότι είναι λιτά αλλά περιεκτικά σαν ιδέες. Μεταξύ αυτών είναι το κίνητρο του ζευγαρώματος, η διαμόρφωση του ζευγαριού, η επιλογή του συντρόφου και η ασυνείδητη επανάληψη των πρώιμων εμπειριών, οι τύποι ζευγαριών με ανώριμη ψυχολογική δομή μεν ή με ωριμότερη ψυχολογική δομή είναι ο καλός γάμος σχέση, μεταβαίνοντας από την ατομική συνθήκη στην οικογενειακή, οι οικογενειακές ματαιώσεις, η κατάθλιψη του γάμου, μιλάμε στον Σοκράτη. Μετά η Λίνα παρουσιάζει την ολοκληρωμένη ανάλυση ενός ζευγαριού που αποφάσισε να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματά του μέσω της ψυχοθεραπείας. Και εδώ, όπως στην παρουσία της θεωρητικής πλευράς των σχέσεων, οι περιγραφές είναι λιτές, γλαφυρές και ενδιαφέρουσες. Είναι διαβαστερές, όπως λέμε στις εφημερίδες, το οποίο είναι το απόλυτο κομπλιμέντο μεταξύ μας. Ενώ η αναλυτική ματιά είναι βαθιά και ουσιαστική. Πάλι η γραφή είναι λιτή και ουσιαστική, και αυτό σαν δημοσιογράφος μου αρέσει πάρα πολύ. Με αυτή θέλω να υπογραμμίσω ότι με το βιβλίο αυτό η Λίνα πετυχαίνει να έχει φτιάξει κάτι που είναι και χρήσιμο για τους ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί στον χώρο αυτό, γιατί συνοψίζει πάρα πολλά της θεωρίας και με έναν όμορφο τρόπο που το θυμάσαι. Αυτό είναι το άλλο προτέρημα της γραφής. Είναι γραμμένο με τρόπο που θυμάσαι τις εικόνες και θυμάσαι το τι σου λέει. Μετά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο και για όσους άλλους ενδιαφέρονται να μάθουν για τις σχέσεις. Γιατί δεν είναι δύσκολο, ό,τι χρειάζεται το έχει μέσα για να οδηγήσει τον αναγνώστη και μπορεί να εμπλουτίσει κάποιος την προσωπική εμπειρία του και να αναπτύξει τους προβληματισμούς που ήδη είχε, βλέποντας ότι υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση και αυτή η κουβέντα. Θέλω να σας διαβάσω δύο παραγράφους για να μην τα λέω μόνο εγώ, γιατί για το βιβλίο είμαστε εδώ και αξίζει να ακούσουμε. Τώρα το παίρνω προς το τέλος είναι αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά έτσι, δεν είναι ότι διάλεξα επειδή είναι για μένα το καλύτερο. Λοιπόν, λέει, ο τρόπος με τον οποίο θα βιώσει ένα βρέφος τη σχέση του με τη μητέρα του είναι καταληκτικός για την αίσθηση αυτού που διαμορφώνεται. Για παράδειγμα, θυμίζω ότι αν ένα παιδί μεγαλώνει με μια μητέρα η οποία είναι είτε διπεροτική είτε υπερπροστατευτική, θα συμβούν τα ακόλουθα. Στην πρώτη περίπτωση σχηματίζεται ένας ενήλικας, ο οποίος απομονώνεται, περιχαρακώνεται, προκειμένου να επιβιώσει, που όμως ταυτόχρονα σε αυτό το ανεπαρκές περιβάλλον βιώνει και την πλάνη της προστασίας. Ένα συχνό αποτέλεσμα μιας τέτοιας κατάστασης είναι να βρεθεί κάποιος σε μια σχέση που στην ουσία είναι προβληματική, αλλά παρόλα αυτά να τη διατηρεί, γιατί πολύ απλά αυτό έχει μάθει να κάνει. Αυτό είναι το οικείο και το θεωρούμενο ασφαλές. Στον αντίποδα αυτό της υπερπροστασίας είναι πολλά τα παραδείγματα που συναντάμε σε ζευγάρια, τα οποία θυμίζουν μια σχέση γονιού-παιδιού. Δηλαδή θα δούμε τον έναν από τους δύο να μην μπορεί να υπάρξει μόνος ούτε και για τα πρακτικά ζητήματα. Όπως το να βάλει ένα πλυντήριο ή να φτιάξει ένα φαγητό. Και τον άλλον να θέλει να τα ελέγχει όλα, νιώθοντας όμως πολλές φορές εξοργισμένος, με αποτέλεσμα να δυσανασχετεί και σε αυτή την περίπτωση ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την παρουσία και τον ρόλο του άλλου. Αυτός είναι ο φόβος της αυτονομίας. Στα παραπάνω παραδείγματα γίνεται σαφές ότι όταν κάποιος είναι καθυλωμένος σε μια συγκεκριμένη αίσθηση για τον εαυτό του και την πραγματικότητά του, είτε θα πείσει τον εαυτό του ότι χρειάζεται αυτή την πραγματικότητα προκειμένου τα πράγματα να είναι καλά και σταθερά στη ζωή του, είτε θα τρέμει στην ιδέα της αλλαγής, καθότι το νέο είναι ανίκιο και άγνωστο. Και όσο και αν διανοητικά κάποιος μπορεί να λέει πως θέλει κάτι καλύτερο, το ότι τελικά δεν κάνει τίποτα γι' αυτό κάτι σημαίνει. Λοιπόν, στο τέλος της θεραπείας του ζευγαριού, που έχει Λίνα, ρωτάει μέσα στο κείμενο, άξιζε τον κόπο? Και απαντάει ίδια, ό,τι και αν γίνει μεταξύ τους και όπως και αν διαχειριστούν τη νέα τους γνωριμία,
την πιο ενήλικη στάση στην οικογένεια και την εγγένεια ζωή τους. Το μόνο βέβαιο είναι πως αν τελικά η ψυχοθεραπευτική διαδικασία τους βοήθησε, θα φανεί αργότερα και φυσικά οι πλέον αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό είναι αυτοί οι ίδιοι οι δύο άνθρωποι. Η θεραπεύτρια συγγραφέας βοηθάει τα δύο μέλη του ζευγαριού να προχωρήσουν προς την ενοικίωση και συνεχίζει να τα βλέπει, τα αποχωρίζεται δηλαδή, ως ενήλικα άτομα που θα επιλέξουν την πορεία τους από εκεί και πέρα. Δεν τα κρατάει σφιχτά. Εδώ μας έρχεται πάλι το ερώτημα. Τι νόημα έχει η ζωή χωρίς αληθινές σχέσεις? Οι σχέσεις δεν είναι μόνο μεταξύ τα μέλη των ζευγαριών. Μπορεί να συνδέουν πολλούς σε διαφορετικές μορφές σχέσεις. Και με αυτό το σεμνό, γεμάτο και πολύτιμο βιβλίο, η Λίδα Καραδίμα εμφανίζεται ως θεραπεύτρια με αληθινή και όριμη σχέση με τους θεραπευόμενους της. Εμφανίζεται και ως συγγραφέας σε μια σχέση σεβασμού και αγάπης προς το αντικείμενο του επαγγέλματός της, αλλά και προς τον αναγνώστη. Σας ευχαριστώ. Το ιστορικό του θεραπευτή είναι και αυτό εκεί. Δεν μπορεί να λείπει από το πλαίσιο. Σημασία έχει όμως να έχω επίγνωση αυτού. Νομίζω η κυρία που ρώτησε. Εγώ ρώτησα. Αναλαμβάνεται η σχέση του ασθενούς. Δηλαδή αν εγώ βλέπω. Αν εγώ βλέπω. Αν εγώ βλέπω τη θεραπεύτριά μου όπως έβλεπα, γιατί δεν το θυμάμαι, όπως έβλεπα τη μαμά μου. Ναι. Δηλαδή αν είσαι την ίδια σχέση. Ναι, ενώ συγκλούσαμε για τον θεραπευτή. Θεραπευόμενη, πώς βλέπει αυτή τη σχέση, τη βλέπει η ίδια, δηλαδή μπορεί να βγάζω εγώ θυμό, γιατί είχα θυμό στη μαμά μου. Αυτό είναι θεραπεία. Αυτό ακριβώς είναι η θεραπεία. Στη θεραπεία ακριβώς αυτό αναλύεται. Η μεταβίβαση στην οποία τα στοιχεία που κουβαλάμε σαν ιστορικό μέσα μας τα προβάλλουμε στον θεραπευτή μας. Και αυτή είναι η ανάλυση, αυτή είναι η θεραπεία, αυτή είναι η διαδικασία. Να μπορεί ο θεραπευτής σιγά σιγά αυτό να το επικοινωνήσει και να καταλάβει και ο αναλυόμενος πώς τελικά επικοινωνεί, πώς συσχετίζεται με τους ανθρώπους. Για να συμπληρώσω, έχουμε όλοι μας και στη θεραπεία διάφορες μορφές σχέσεων. Μία είναι η ενήλικη. Το που ο θεραπευτής και ο άρρωστος δεν είναι κανένας τρελός, είναι δύο ενήλικοι άνθρωποι και έχουν ορισμένα αισθήματα ο ένας για τον άλλο. Αναπτύσσονται όμως, αυτό στηρίζεται η ψυχανάλυση, παράλογα αισθήματα από το παρελθόν. Φτάνει άρρωστος να με κατηγορεί εμένα μετά από 5 μέρες που τον είδα ότι μου καταστρέψει τη ζωή σου.
Αυτό το κοιτάμε, το δεχόμαστε και λέμε αφού βγάζει ό,τι αισθάνεται για να δούμε πού προέρχεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν σε ξέρω. Το ίδιο και χειρότερα και καλύτερα από μια πλευρά, δηλαδή η μεταβίβαση εμφανίζεται στο γάμο. Είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι με το θεραπευτή. Όλοι θα έχουν κάποια αισθήματα μεταβιβαστικά, όχι μόνο θα φέρουν σε όλες τις σχέσεις. Με το φίλο σου, οι γονείς, οι συγγενείς, όλοι μεταβιβάζουν πράγματα, εμπειρίες που έχουμε μέσα μας και δεν τις καταλαβαίνουμε. Στο γάμο όμως, επειδή είναι τόσο στενή σχέση, όσο είναι η σχέση με τη μητέρα, σωματική, ψυχική κλπ, περιμένεις πολύ περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό στο γάμο η μεταβίβαση, η ανάλυση δηλαδή αυτών των αναγκών που είχαμε και δεν ικανοποιήθηκαν όταν ήμασταν παιδιά, γίνεται πάρα πολύ έντονη. Και έτσι δουλεύουμε με τα αισθήματα μεταξύ τους και λιγότερο με τα αισθήματα που έχει κανείς προς τον θεραπευτή. Ενώ όταν κάνει ατομική θεραπεία, ουσιαστικά η θεραπεία, η αναλυτική, είναι η εξέταση των αισθημάτων που έχει κανένας με τον θεραπευτή. Ο θεραπευτής έχει και αυτό αισθήματα, αυτό είπε λίγο, αλλά συνήθως δεν τα εκφράζει. Μόνο όταν πρέπει. Και του λέει, με κάνεις και νιώθω έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι όλα. Υπάρχουν όσο πιο νευρωτικός είναι, δηλαδή πιο δυσκολίες είναι. Στον πρώτο χρόνο ζωής μετέπειτα 2-3 χρόνια, μέχρι τα 5 δηλαδή, αυτόν λέμε νευρωτικό και υπάρχουν βαθμοί. Όλοι είμαστε νευρωτικοί γιατί όλοι περάσαμε από αυτά τα στάδια. Αλλά άλλοι κολλήσανε λόγω μαμάς, μπαμπά και άλλων προγόνων, περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Οπότε ο καλός γάμος που είπε ο φίλος μου ο Νίκος, ο κριτικός, μπορεί να ήταν καλός γάμος. Οι γάμοι είναι το 10 με 20% που είπα, που είναι όριμοι. Υπάρχουν σήμερα και περιγράφω και η Λίλα το γράφει. Λίγο είναι κάποια διαφορετική τέτοια. Και εγώ στο βιβλίο να παντρευτεί κανείς να παντρευτεί 7 τύποι ανθρώπων, προσωπικότητες, ανάλογα με το τι πέρασαν στην παιδική ηλικία. Και αυτοί επιλέγουν διάφορες μορφές συντρόφων. 4 περίπου υπολογίζουν. Έχουν δηλαδή 27 είδη γάμων. Από αυτά, όσοι είναι όριμοι οι άνθρωποι, που είναι ίσως από τα 27 τα 3-4, έχουν καλό γάμο. Υπάρχουν ένα μεγάλο ποσοστό που είναι αρκετά καλοί γάμοι, με προβλήματα όμως, και υπάρχουν και ένα μεγάλο ποσοστό που είναι κακή γάμη. Και τώρα συνιστάται, και το λέω πάντα, να πάει κανείς να δει έναν άνθρωπο, ειδικό, σαν τη Λίλα, πριν παντρευτεί. Όλοι οι άρρωστοι μου τώρα έρχονται, έχουν πιστεί γι' αυτό. Οπότε δεν τους λένε παντρέψου ή μην παντρεύεσαι, αλλά βλέπω ότι έχετε κάποιες δυσκολίες και πρέπει να τις κοιτάξετε πριν παντρευτείτε, πριν κάνετε 2-3 παιδιά και είναι αργά μετά να χωρίσεις ή να βασανίζεις μια ζωή. Μπορούμε δηλαδή προληπτικά τώρα να κάνουμε μια πρόβληψη πώς θα πάει ο γάμος. Και αυτό δεν είναι μόνο θεωρητικό, γιατί κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και έχω δει τα αποτελέσματα, ξέρεις περίπου πώς θα εξελιχθεί κανένας, γιατί δυστυχώς, εξάρχεια ή όχι, μήπως δεν είμαστε ελεύθεροι. Περνάς πολύ όριμος για να είσαι αρκετά ελεύθερος. Αλλιώς λειτουργείς με αυτά που έχεις μέσα σου. Νομίζεις ότι εσύ επιλέγεις αυτό, νομίζεις ότι έχεις αυτές τις πολιτικές πεποιθήσεις για τις διάλεξες, αλλά να έρθει ένας άνθρωπος και ξέρεις περίπου τι είναι, μπορεί να προβλέψει πολιτικές περιπτώσεις και τι γυναίκα πήρε, τι άντρα πήρε, πώς θα είναι σαν γονιός. Είμαστε λίγο όργανα που επηρεάζονται από το παρελθόν. Δεν μας αρέσει αυτό βέβαια, γι' αυτό και κανένας δεν χωνεύει την ψυχανάλυση και όλα αυτά, η οποία εξηγεί
όχι μόνο τον εαυτό μας, όλα τα άτομα. Γιατί είναι η ιστορία, γιατί είναι η Ελλάδα έτσι. Γιατί έχουμε κρίση αφού το έγινε η Ελλάδα. Γιατί έχουν συνέχεια δικτατορίες. Αυτά δεν είναι η εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία άλλωστε εκπροσωπεί εμάς. Εμείς την κάνουμε. Λοιπόν, εσείς θα μια γενναία κοπέλα βρίσκεται με ένα παιδί που δεν ξέρει πάντα τέσσερα.
έχει ανάγκη από στήριξη. Εδώ στην Ελλάδα συνήθως είναι η μαμά της, έξω δεν υπάρχει αυτό, αλλά και εδώ οι μαμάδες παλιές δεν είναι οι πιο κατάλληλες για να συμβουλεύσουν τη μητέρα. Δημιουργούν περισσότερα προβλήματα, οι γιαγιάδες κλπ. Άρα ο άντρας πρέπει να στηρίζεται, διότι έχει φύγει από τους γονείς της κανονικά γυναίκα. Αφήεται τους γονείς αυτού και προσκοληθήσεται τη γυναικεία που λέει το Ευαγγέλιο. Άρα ο άντρας πρέπει να στηρίζει τη γυναίκα. Δεν χρειάζεται να ξεσκατίζει το παιδί, να κάνει να το φυλάζει. Και εγώ τα έκανα αυτά, διότι τότε πίστευα αυτό να κάνω. Την κόρη μου έπρεπε να το κάνουμε. Τώρα που ξέρουμε παραπάνω, ξέρουμε, δεν είναι απαραίτητο. Το παιδί ίσα-ίσα χρειάζεται έναν άνθρωπο να κάνει όλα τα παιδιά. Αυτό δίνει ασφάλεια. Ο άντρας παίζει ρόλο στο τέλος του πρώτου έτους, που μπαίνει σαν σφήμα στη στενή σχέση μητέρας-παιδιού για να το ανοίξει προς την κοινωνία. Και έτσι τότε το παιδί δημιουργεί και σχέση με τον πατέρα, η οποία γίνεται πολύ πιο έντονη στο τρίτο χρόνο που μπαίνουμε στο Ιεκοριακό, που υπένει πλέον και ερωτικά αισθήματα στις γυναίκες για τον μπαμπά τους και στους άντρες για τη μαμά τους. Τότε παίζει μεγάλο ρόλο ο πατέρας και για την κόρη που μπορεί να τον αγαπάει, αλλά και για το γιο που τον τρέμει. Και έχει ένα άγχος ευνουχισμού για τα αισθήματα που έχει προς τη μητέρα. Αυτά είναι συνειδητά στο παιδί. Δεν είναι παραμύθι. Για έναν που δουλεύει με παιδιά, να το δούλευα εγώ πια χρόνια, τα βλέπεις. Απλώς το παιδί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτά, να φοβάσει μια, να σκοτώσει ο μπαμπάς μια, να σε αφήσει μαμά μια από εδώ. Είναι αδύναμο, μπερδεμένο. Και αυτά τα χώνει τους φόβους αυτούς σε ένα δουλάτι που είναι το ασυνείδητο. Αυτοί βγαίνουν μετά, συνέχεια, θα είναι μια παρόμοια σχέση με τον παπά, τη μαμά σου κλπ. Άρα ο πατέρας είναι χρήσιμος, είναι μόνο, είναι ο προστάτης της οικογένειας κλπ. Αλλά στην ανατροφή του παιδιού αρχίζει και παίζει ρόλο μετά το πρώτο έτος. Και όπου μέχρι τότε πρέπει να στηρίζει τη μαμά. Να συγκρινώσω κάτι, είχατε πει σε μια εκπομπή ότι οι άνθρωποι, άλλοι παντρεύονται τη μάνα τους, δηλαδή σαν χαρακτήρα, και άλλοι τον πατέρα. Έχει να κάνει αυτό, από τι εξαρτάται αυτό? Αυτός που είχαν καλύτερη σχέση, παντρεύονται. Αυτό είναι ολόκληρη ιστορία, μου φαίνεται, το λέει και η Ελλάδα στο βιβλίο. Αυτό είναι θέμα του υποδιακού, κυρίως. Δηλαδή, αν φοβάμαι εγώ να πατρευτώ τη μάνα μου, γιατί αν πω στο κεφάλι ο μπαμπάς, όλα τα αγόρια το φοβούνται αυτό, παντρεύουμε έναν άνθρωπο, μια γυναίκα που μοιάζει με τον μπαμπά μου. Κάνω δηλαδή μια ομοφιλοφιλική επιλογή, όχι όμως σεξουαλική, ψυχολογική. Το 1/3 των ζευγαριών μου είναι τέτοιο. Λέτε η σεξουαλική, δηλαδή δεν πάει καλά σεξουαλικά η σχέση αυτή, είναι... Δεν πάει και πολύ καλά, γιατί δεν έχεις την ίδια επιθυμία που είχε το αγόρι για τη μάνα του, ναι, προς τον πατέρα του. Υπάρχουν και όταν είσαι γενικός και τον πατέρα τον βλέπεις και ερωτικά, πολύ λιγότερο κανονικά. Οπότε υπάρχει μια μείωση της επιθυμίας, αλλά είναι και ο χαρακτήρας ολόκληρος, ώστε ο γάμος δεν λειτουργεί πάντα πολύ καλά. Δεν έχει το πάθος που έχεις όταν είσαι μια γυναίκα που είναι γυναίκα, μοιάζει με τη μάνα και τη θέση. Και είναι σαν να αγκαλιάζει έναν άντρα που έχει μορφή γυναίκας και μπορεί και να τον αγαπάς λίγο, αλλά δεν είναι το ποφητό αντικείμενο, το αντικείμενο του πόθου, δηλαδή. Ξάρχια είναι εδώ. Ελεύθερη. Είμαι και ο Βάπτη Κρήτη.
και να τον ακούω και να τα ακούω τις γυναίκες και να έχω εξυπηρετήσει το. Αισθάνομαι λίγο περίεργα γιατί είμαστε εδώ 15 μετρημένοι άντρες και μέσα σε μια γυναικεία θύελα. Το λέγαμε αυτό αλλιώς δεν κάνει σχολείο. Και θέλω με τα φόβη θέλω και επίσης να πω το εξής. Σκεφτόμαστε το εξής. Ακούσαμε πολλά για το γάμο και για τη μονογαμική σχέση. Γνωρίζω ότι τα ξοχώμα σάπιας είναι 100.000 χρόνια. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ο Homo sapiens είναι 100.000 χρόνια ζωή. Η μονογαμία και ο γάμος είναι υπόθεση 3.000 χρόνων. Πάντα ταυτίζεται με τις μονοθεϊστικές, τις μεγάλες θρησκείες. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω, τώρα μεταμόδευσε το γάμο. Άρα επανέρχεται το ερώτημα. Ο γάμος είναι στη φύση μας, η μονογαμία είναι στη φύση μας. Μήπως πρέπει να ψάξουμε για άλλα, και αυτό αρχίζει τώρα. Νομίζω πως είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα. Είναι το πρόβλημα είναι υπαρκτό της στις σχέσεις όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν καλύπτονται απόλυτα από κάτι, αλλά αυτό μπορεί να είναι επειδή δεν έχουν πολύ ικανότητα πλέον να καλύπτονται. Μπορεί να είναι από τους πολλούς πειρασμούς, μπορεί να είναι από ανάγκες βαθύτερες όπως είπαμε, αλλά όντως είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και το βλέπουμε σε όλα στην κοινωνία μας, όχι μόνο σε αυτό. Δηλαδή και γεωπολιτικά βλέπουμε μια αλλαγή των δεδομένων, ότι ήταν σίγουρο δεν είναι πια σίγουρο και στις χώρες σαν κράτη-έθνη βλέπουμε μεγάλες αλλαγές που δεν ξέρουμε τι πάνε. Είμαστε σε μια πολύ ρευστή κατάσταση και πιστεύω ότι αυτό θα επηρεάσει και τις σχέσεις μεταξύ μας. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μονογαμικός, ο άντρας. Η γυναίκα είναι πιο μονογαμική. Είπα πιο. Γιατί έχει ανάγκη να έχει έναν άντρα και να μεγαλώσει ένα παιδί κλπ. Δεν είναι εύκολο να τρέχει από εδώ και από εκεί. Αλλά κύρια και βιολογικά, γι' αυτό δεν νομίζω. Ο γάμος προσπαθεί να αλλάξουν οι άνθρωποι αφότου υπάρχουν άνθρωποι. Πάντα επαναλαμβάνεται. Περνάνε περίοδοι κλπ. Μετά τα ίδια. Απλώς έχει θέμα την αίσθηση. Όλοι ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και όλοι έχουμε μια ανάγκη. Ο Νίκος γράφει, εγώ γράφω, η Λίλα γράφει, άλλος κάνει παιδιά, να επιβιώσουμε κάποιος. Λέω γιατί να κάνουμε τα παιδιά. Φασαρία είναι και όταν μεγαλώνουμε στα αφήνουμε στα παιδιά. Αλλά είναι ένας τρόπος να περάσουμε τα γονίδια μας. Διότι αυτά είναι η μόνη μορφή αθανασίας που έχουμε. Βλέπεις καμιά βουτοριός, κυκλός κλπ. Και είναι φτιστή σε μερικά πράγματα. Άλλοι άνθρωποι είναι βέβαια, αλλά λες είμαι εγώ μέσα από αυτούς. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ανάγκη να κάνουμε παιδιά, έστω ένα. Ο άντρας δεν ήξερε μέχρι τώρα, αυτά είναι μόνο 20-30 χρόνια που έχουν το DNA, δεν ήξερε αν το παιδί ήταν δικό του ή όχι. Η γυναίκα πάντα ξέρει, αλλά έχει εξασφαλίσει την αθανασία της, διότι λέει αυτό το παιδί είναι δικό μου. Ο άντρας έχοντας το φόβο ότι δεν θα επιβιώσει έτσι, ότι με το θάνατό του θα τελειώσει. Πρέπει κάπου να αφήσει τα γονιδιά του. Και επειδή δεν ξέρεις με μια γυναίκα αν θα καρποφορήσουν ή όχι, αναγκάζεσαι να πας με όσες περισσότερες μπορείς. Αυτό δεν είναι μόνο θεολογία των αρσενικών, είναι ένα βιολογικό χαράσμα που γίνεται και στα ζώα κλπ. Άρα και τώρα μιλάει
τη Λίλα που είναι καλό κορίτσι για μονογαμία κλπ. Βέβαια ξέρουμε ότι 92% των ανδρών απατούν τη γυναίκα τους μία ή περισσότερες φορές και 70% των γυναικών. Άρα οι γυναίκες είναι πιο ηθικές αυτό. Αλλά δεν θέμα ηθικότητας. Πρόκειται ο άντρας. Μπορεί να έχει μια πολύ καλή σχέση με τη γυναίκα του και ερωτικά και κλπ. Αλλά δεν ξέρω κανέναν που αν δοθεί ευκαιρία σε ένα συνέδριο, σε ένα εδώ, σε μια εκδρομή, και σε ένα πάρτι, που να περάσει άμα του δοθεί η ευκαιρία, γιατί όλοι δεν τραβάμε κάθε γυναίκα που υπάρχει γύρω. Άρα αυτή που είναι πιστή, εκτός από μένα, τον Νίκο και άλλους εφτά ηλίθιους, όπως λέω συνήθως, οι άλλοι όλοι κάποια στιγμή να πατούν. Οι άντρες, γιατί είναι και ευχάριστο, αλλά είναι για αυτούς τους βιογραφικούς λόγους, γι' αυτό υπάρχει και σε όλα τα ζώα και λοιπά. Τα αρσενικά τρέχουν όπου υπάρχει φιλικό για να αφήσουν τα γονίδια τους. Βέβαια, πάντως δεν το λες αυτό, θέλω να μας παράσει τα γονίδια τους, να πάμε για καφέ. Αλλά από μέσα αυτή είναι η ανάγκη. Γι' αυτό και οι άντρες είναι πιο πολυγαμικοί και σχεδόν όλοι άμα βρεθεί η ευκαιρία. Γιατί δεν είναι και εύκολο. Έτσι πολλοί είναι μονογαμικοί από ανάγκη. Δεν μπορούν να βρουν τίποτα άλλο. Επειδή είναι δεηλοί, επειδή δεν ελκύουν. Επειδή φοβούνται τη γυναίκα τους, να μην είναι δικιά τους. Είναι μένουν πιστοί και συνιστώ να μένουν. Δεν είναι υπέρ μονογαμίας από την πλευρά. Είναι όταν κανένας βρει το 5% ή 10% που είναι ο καλός γάμος. Είπαμε είναι 24-27 ήδη. Από αυτά 2-3 είναι ο καλός γάμος. Πιθανόν είδε ο Νίκο, δεν ξέρω πώ είναι στο κρεβάτι και τι είπε αυτό. Τότε είναι βλακή να απαντήσει. Να έχει τόσο καλή σχέση. Έχει πολύ καλό σεξ με τον αγαπά τον άλλον. Τον ξέρει, σε ξέρει. Έχει ψυχική επαφή. Δεν λε ψέματα ο ένα τον άλλον. Τώρα, παρόλα αυτά, άμα βρεθεί η ευκαιρία, θα θες να πάρει μια άλλη γυναίκα. Θα πρέπει να γυρίσει το βράδυ στο σπίτι, να σε κοιτάξει τα μάτια και να πεις είχα συμβούλιο, τεχνόλιο. Είναι βλακεία, γιατί θα χάσεις κάτι από κάτι που είναι σχεδόν σχετικά τέλεια σχέση. Αλλά αυτή είναι 5% με 10%. Οι άλλοι είμαστε αφημένοι στη μοίρα μας και έτσι. Εκτός από τη βιολογική τέτοια, βέβαια, υπάρχει μια πιστία για πολλούς λόγους, άλλους, ψυχολογικούς, κοινωνικούς κλπ. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου, θα συμπληρώσεις με κάποιον άλλο. Η μισή γάμη και παραπάνω είναι τριγωνική και ο γάμος στηρίζεται ακριβώς γι' αυτό. Τριγωνική σημαίνει έχω τη γυναίκα μου προσφέρει μερικά πράγματα, αλλά δεν προσφέρει άλλα. Οπότε η ερωμένη συμπληρώνει. Μπορεί να μην είναι το σεξ, να έχει πολύ καλό σεξ με τη γυναίκα σου, αλλά δεν έχει επαφή. Οπότε πας με μια γυναίκα που σε καταλαβαίνει, σε νοιάζεται, σε κάνει και τα συμπληρώνεις. Όπως λέω, ο γάμος είναι σαν περισσότεροι γάμοι είναι σαν μια καρέκλα με δυο πόδια. Δεν στέκεται. Οπότε αναγκάζεσαι να βάλεις ένα τρίτο πόδι για να σταθεί. Περισσότεροι γάμοι έτσι στηρίζονται. Μπορεί να είναι σε πολλούς η μαμά τους. Να μην κάνουν σεξ. Ένα σωρό άντρες εδώ έχουν τη μαμά τους. Εκατοντάδες που έχουν δικασμένη γυναίκα λέει να μακάρι να πήγαινε με άλλη γυναίκα. Με το πρωί με το βράδυ τη μαμά τους. Ένας... Γιατί τόσο πολύ, γιατί η μαμά δεν
Έτσι γεννάνε αυτά τα παιδιά. Αυτές το μεγαλώνουν και αυτές, επειδή έχουν ανάγκη οι γυναίκες, ιδίως παλαιότερα που δεν δουλεύουν, τα ρίχναν όλα στο γιο τους. Τον κάνανε σύζυγο και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει μετά τα παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, έχω άλλους που πηγαίνει από το Κολωνάκι στη Βούλα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για να φάει να πιει καφέ με τη μαμά του. Και ήρθε η γυναίκα του να χωρίσουν. Δεν τον αντέχει πια, μεγάλο. 50 χρόνια άνθρωπο. Εκεί δεν μπορεί να ζήσει η μαμά του, είναι η αρρωμένη του, η γυναίκα του. Αυτή που τον στηρίζει. Βέβαια δεν είναι σώριμος άντρας αυτός. Άλλος, εμείς.
προέβλεψε ότι θα γίνει παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα είτε έχει πάθει Αλτσχάιμερ, είτε δεν ξέρω τι. Αλλά αυτό το είπε μια γυναίκα που έχει κύρο, δεν ήταν το παγό ο άλλο. Λέει, αγκαλιάστε του δικού σα, γιατί δεν σα βλέπω καλά. Θα υπάρχει παγκόσμιο πόλεμο. Άρα, όσο με κάνετε θεραπεία, ή αν γονείς, εγώ δεν έκανα θεραπεία στην Αγγλία, πρέπει να είσαι μια κοινωνική για οικογένειες και παιδιά, μόνο τους γονείς έφτασαν. Και έλεγε, το παιδί είναι έτσι, να το και λοιπόν, λέω, ελάτε εσείς και βλέπουμε για το παιδί. Όταν λίγο διορθωνόταν αυτή η σχέση, αυτόματα διορθωνόταν και το παιδί. Ερώτηση, για να φτάσουμε στο διβάνι του ψυχαναλυτή, σημαίνει ότι έχουμε κάποια θέματα και συνήθως φτάνουμε πάτο, γιατί κανείς δεν πάει να γίνει πιο σοφός, έτσι ξαφνικά. Τελικά, γυναίκα ή άντρα ψυχαναλυτή, με τι κριτήρια επιλέγουμε, γιατί συνήθως είναι λίγο θέμα τύχης, δεν είμαστε καλά, πάμε συστημένοι, μας λέει ο τάδε πήγαινε εκεί, θα σε βοηθήσει. Και η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι, τελικά οι αναλυόμενοι είναι άρρωστοι όπως τους αποκαλείτε? Εγώ είμαι γιατρός και οι πελάτες μας λέγονται άρρωστοι. Απαγορεύεται να τους λέμε πελάτες, γιατί είναι λειτουργήμα, υποτίθεται για το κοινό. Οπότε είναι αντιδεοντολογικό να λέμε πελάτες. Όχι, δεν είπα πελάτες, είπα αναλυόμενος. Ο αναλυόμενος είναι άρρωστος. Αυτό ρωτάω. Θα σας πω. Αλλά οι περισσότεροι έχουν γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε. Ψυχανάλυση και σαν τεχνική δεν κάνουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ψυχανάλυση είναι 5-6 χρόνια, 5 φορές την εβδομάδα με έναν εκπαιδευμένο ψυχαναλυτή. Αυτό είναι καμιά 30-40 άνθρωποι που κάνουν στην Ελλάδα. Πολύ. Μιλάμε για ένα είδος ψυχαναλυτικού τύπου ψυχοθεραπεία. Αυτό κάνουν περισσότερο, γι' αυτό δεν ξαπλώνονται στο διβάνι, σπάνια. Άρα άλλο η ψυχανάλυση, άλλο η ψυχοθεραπεία που είναι η τεχνική, λίγο διαφορετική κλπ. Και κοστίζει λιγότερο, γιατί κοστίζει από Ποσειδόνια να πας 5 φορές την εβδομάδα για 6 χρόνια όπως έκανα εγώ. Αλλά αυτό το κάνουν μόνο για αυτούς που πάνε να γίνουν ψυχαναλυτές ή για μερικούς που έχουν πολλά λεφτά και θέλουν να ψαχθούν. Από εκεί και πέρα, ψυχοθεραπεία, προβλήματα έχουμε όλοι. 500 χρόνια και ανάλυση να κάνεις, όλοι περνάμε από την παιδική ηλικία
όλοι έχουμε κάποια τραύματα. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο έτος. Εξαρτάται πόσο έντονα είναι αυτά. Και από εκεί και πέρα πόσο ανάγκη έχει να το κάνει αυτό. Μερικοί άνθρωποι είναι απόλυτη ανάγκη, αλλιώς θα είναι δυστυχείς. Όχι μόνο να κάνουν στραβό γάμο. Θα αυτοκτονήσουν, θα κάνουν και τους λες. Αφού τους πω ότι δεν θα τους πάρω εγώ, να μην νομίσουν ότι θέλω θελατία, να πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε. Να γίνετε καθαρίστρια, αν δεν έχετε αυτά. Να κάνετε κάτι άλλο. Γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου για πολλούς. Από εκεί και πέρα ο βαθμός μπορεί να είναι μικρότερος κλπ. Οπότε άρρωστος, άλλωστε, σημαίνει κάποιος που δεν έχει την απαραίτητη ρόμη ή στένος. Γι' αυτό το λέμε ασθενής και γαμ. Όλοι είμαστε. Και σωματικά εγώ έχω άρρωστα σημεία και ψυχολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα εξαρτάται που είστε, να μην παίρνω από όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε ψυχοθεραπευτές. Ελάχιστα, ένας, δύο. Πάνε όπου βρουν. Τώρα, πώς διαλέγεις έναν καλό θεραπευτή, και αυτό είναι δύσκολο. Είναι σαν να διαλέγεις μια καλή γυναίκα. Έτσι σου φαίνεται. Είναι από πληροφορίες, τον άκουσες, διάβασε κάποιο βιβλίο, σου είπαν δύο-τρεις άνθρωποι ότι πήγαν εκεί να ευχαριστημένοι, παρόλο που δεν παίζει πάντα ρόλο. Είναι λίγο τύχη. Και είναι και κάτι που να αισθάνεσαι ότι σου πάει όμως. Με μια γυναίκα που λες ή άντρα, εντάξει δεν είναι και τίποτα φοβερό, αλλά μου αρέσει αυτό. Ταιριάζω μαζί της. Αλλά τον θεραπευτή πρέπει να τον ψάξεις πολύ όπως πρέπει να ψάξεις τη γυναίκα ή τον άντρα που θα παντρευτείς. Μπορεί να σε καταστρέψει. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα χαρακτηριστικά που είπατε που θα πρέπει να έχει μια καλή μαμά που θα γίνει σύζυγο για ένα άντρα ώστε να έχει ένα καλό γάμο. Μας αναφέρατε πριν ότι πρέπει να κάνει να βρει μια καλή μαμά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτή τη καλή μαμά, αυτή τη χαρακτηριστικά είναι και αυτά που έχει ένα καλό. Αλλά επειδή εγώ είμαι άντρας, θα σας ευχαριστήσω. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια καλή μαμά για να γίνει και καλή σύντροφο. Και καλή μαμά για το παιδί. Το πιο σημαντικό δεν είναι στην γυναίκα ή στον άντρα, είναι στον άνθρωπο. Να μαθαίνεις να αγαπάς. Και αγαπάω σημαίνει αποδέχομαι, σημαίνει φροντίζω, νοιάζομαι. Το πιο δύσκολο είναι να το κάνω αυτό για έναν άνθρωπο έξω από τον εαυτό μου. Συνήθως οι άνθρωποι λένε ότι αγαπούν και οι μαμάδες λένε ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά μέσα από την ανάλυση πολλές φορές βλέπουμε ότι περισσότερο αγαπούν την εικόνα τους, περισσότερο αγαπούν κομμάτια... Σε αγαπάει το παιδί, το λέει και είναι δυνατό. Σε πράγματι με μεγάλη ικανοποίηση μέσα από την αγάπη που παίρνουν από το παιδί του και τελικά καλύπτουν τα δικά τους κοινά. Το πιο δύσκολο είναι αυτό. Άρα να δηλαδή η ικανότητά μας να αγαπάμε. Αυτό είναι το βασικό. Το πρώτο χρόνο που είναι το βασικό, ξέρουμε ότι υπάρχουν και ένα στοιχεία πλέον, τα ξέρουν αυτά, που είναι ένα βασική είναι αυτό. Είναι η ικανότητα να νοιάζεσαι για κάποιον λίγο παραπάνω τον εαυτό σου. Όλοι οι πατάκηδες είμαστε, όλοι οι νάτσες είμαστε, ο καθένας κοιτάει τον εαυτό σου. Όποιοι λένε το αντίθετο είναι ψεύτες. Αγαπάνε τον κόσμο, όσο μας αγαπάνε, οι πολιτικοί, οι αρχιεπίσκοποι και όλοι οι μας σώσουν. Από εκεί και πέρα, η ικανότητα αυτή πρέπει να παίρνεις κάποιον. Αν δεν παίρνεις, δεν δίνει και η μάνα. Η μάνα παίρνει το παιδί από την ύπαρξή του. Τη γεμίζει, έχει τις ορμόνες της κλπ. Από εκεί και πέρα έχει και μερικές τεχνικές, τις οποίες αν τις έχει πάρει από τη μάνα της, τις εφαρμόζει. Τι σημαίνει, το παιδί θέλει το βρέφος την ίδια μυρωδιά.
δεν θέλει πέντε γυναίκες, γιαγιά, Φιλιππινέζα, μαμά και τέτοιο. Να μυρίζει το ίδιο, να έχει την ίδια φωνή, το ίδιο τρόπο χαρτιού, να μπορεί να το χαϊδεύει, ιδιαίτερα στην πλάτη. Διότι με τα χάδια, γυμνό το παιδί, μαθαίνει τα όρια. Θα είναι μικρός, όλοι μας λένε, δεν ξέρουμε, ζούμε σε ένα πανθεϊστικό περιβάλλον. Τον κόσμο, δηλαδή είναι στον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται κλπ. Δεν ξέρουμε και πού αρχίζουμε και πού τελειώνουμε. Αυτό το βλέπουμε και σε σχιζοφρενείς αργότερα που επιστρέφουν σε αυτό το είδος. Άρα η μάνα χαϊδεύοντάς του, το παιδί αρχίζει και αποκτά μια αίσθηση, είναι από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ. Όρια του σώματος. Γι' αυτό λέω, όταν αρρωστεί κανείς βαριά, αυτά μπορεί να διαλυθούν. Μια διευθύνση, για να καταλάβω, όταν μας είπατε πριν ότι πρέπει να είναι καλή μαμά, θέλω να πείτε να είναι καλή μαμά για τον άντρα της ή για τα παιδιά της. Για τα παιδιά της, αλλά πολύ με είναι και για τον άντρα το ίδιο θέμα. Απλώς εγώ δεν μπορώ να περιμένω τώρα αυτά που περίμενα σαν βρέφος να πάρω. Όταν είσαι μεγάλος, έχει και δουλειά ο άλλος και λοιπά, δεν μπορεί κάτι η γυναίκα σου ή ο άντρας της χαϊδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρει στα όρια, τα ξέρουμε. Και βρέφος το χρειάζεται γιατί δεν σε στάσεις θα πεθάνει. Έχει ένα άγχος οργανισμού, γι' αυτό κλαίνε, δεν κλαίνε για πλάκα. Οπότε θέλει να είναι επανάληψη αυτά που κάνεις. Χαϊδεύει τον ίδιο τρόπο, να μυρίζει, να ακούει την ίδια φωνή, τα τραγουδάκια της μαμάς. Όλα αυτά είναι στοιχεία που κάνει μια μητέρα να ενδιαφέρεται για το παιδί, είναι πέρα από τον εαυτό της. Κάποιος το έχει πει αυτό, να βλέπεις το παιδί σου σαν ξένο. Το παιδί είναι ένας άλλος άνθρωπος εκτός από σένα. Πάρα πολλές μητέρες, η Ελληνίδα υπερπροστατευτική, η μάνα κλπ. Το βλέπει σαν μια επέκταση του εαυτού της. Θέλει αυτή η χάδια, το χαϊδεύει. Το παιδί θέλει να κοιμηθεί, το κρατάει. Άλλες φορές το βάζει να κοιμηθεί ενώ το παιδί έχει άλλες ανάγκες. Του δίνει να φάει με το ζόρι, πώς το λένε, εκεί εξυπηρετεί ορισμένες δικές της ανάγκες, δεν τις καταλαβαίνει. Ή το κάνει να την αγαπάει και όχι αυτή, αυτόν. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι ξένος. Δηλαδή δεν είμαστε ένα κομμάτι προβολή του άλλου. Το ίδιο είναι και στο γάμο. Πολλοί άνθρωποι υπερβαίνουν, πρέπει ο άλλος να είναι ένα είδος μαμάς που σκέφτεται μόνο αυτόν, κάνει όσο πιο στερημένος είναι. Δεν γίνεται αυτό, γι' αυτό τα προβλήματα τα ξέρουμε τις τέσσερις γάμους. Ανάλογα με το τι έχει ένας στην παιδική ηλικία, πριν μου φέρει τη γυναίκα του, ξέρω τι πρόβλημα έχω. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Όπως άμα είσαι γιατρός, δείχνει κάνει ο άλλος, ξέρεις και τα άλλα συμπτώματα. Ανάλογα με το είδος της προσωπικότητας, έχουμε και ορισμένες ανάγκες. Και ανάλογα αν αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται, βολεύεσαι, αλλιώς έχεις συγκρούσεις. Είχαμε υποσχεθεί κάτι και θέλω να το τακτοποιήσουμε το θέμα. Η κυρία Χρύσα Αθανασοπούλου, αν είναι εδώ, να έρθει στο τέλος να της υπογράψει η κυρία Λίτα Καραδήμα το αντίτυπο της. Κάνει μια ερώτηση και θα την απαντήσουμε γιατί είναι Σάββατο, σε όποιον λειτουργεί. Μια και αναφερόμεθα στους ασθενείς και μια και αναφερόμεθα στη δυσκολία του χορού. Γιατί και ο χορός δεν είναι απλό πράγμα, δεν χορεύω καλά. Όταν ο πρώτος μας χορός και ίσως ατέλειωτος χορός, αν κατευθώ και από μια δική σας έκφραση, ήταν με το διαόλο τη μάνα, τι ελπίδες έχουν. Αναφερθήκατε.
είστε καθ' αυτό στην Μετά, να πρέπει να ήταν κόπριο ή κάποιο άλλο που να ταιριάζει τα βήματα. Ποιος την πατά, σε πατά, αυτή η στήρη να προκύψει. Και να συνδυάζει. Και μετά, όταν βγουν ό,τι έχει από μέσα σου και οι ανάγκες σου δεν ικανοποιούνται, αυτό δημιουργεί τα προβλήματα. Ανάγκες παιδικές που ήταν ανικανοποίητες όταν ήμασταν μικροί, και είναι ανικανοποίητες τώρα, γιατί επιλέγουμε για έναν σύμβολο τέτοιο. Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Βλέπουμε κάποιον να διορθώσει προβλήματα που είχαμε, αλλά επιλέγουμε έναν που έχει τα ίδια προβλήματα που είχε και η μάνα μας και ο πατέρας μας. Οπότε, γι' αυτό είναι και δύσκολο. Δεν βγάλαμε 80% αποτυχημένου ζάμου, ή αποτυχημένες κοινωνίες. Βλέπετε τόσους αιώνες που δουλεύουν οι άνθρωποι, σκοτώνουν. Από πόλεμο σε πόλεμο. Ο ένας ταλαιπωρεί τον άλλον. Βάζουν τα παιδάκια να δουλεύουν. Διάζουν, κάνουν, στα σχολεία. Σκοτώνει ο ένας τον συμμαθητή του. Τον άλλον λέει, τον πίεσαν με κατσαπίνη. Τι ήταν τα παιδάκια αυτά. Συμμαθητές του. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να μην έχω αντιληφθεί σωστά τα πράγματα. Πολιτικοί, αυτοί που σκοτώνουν, αυτοί που βιάζουν, αυτοί που κάνουν όλα αυτά, έχει σχέση με την παιδική τους ηλικία. Ή τους κάνει κάποιο σύστημα έτσι. Αυτό προσπαθώ να ρωτήσω. Δεν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Νομίζω ότι είναι για εσάς αυτό, γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι που έχουν μια τάση προς αυτή την καριέρα. Έχουν βρεθεί από παιδιά να είναι έτσι. Έτσι τουλάχιστον έχω καταλάβει τον κύριο Ιωσαφάκη. Το βλέπουμε και βλέπετε πόσο προβληματικά είναι τα πολλά άτομα που ασχολούνται με την πολιτική. Και γιατί γι' αυτό είναι και τόσο λίγοι, όταν είναι τόσο δύσκολα τα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Μιλάω, ναι, παγκοσμίως, αλλά δηλαδή δεν έχει να κάνει σχέση με την παιδική του ηλικία. Έχει, δεν δημιουργήθηκε κανένα αξία. Υπάρχουν και τα γονίδια τα οποία δεν μπορούμε να τα λάβουμε και δημιουργούν σε κάποιον αυξημένο ερωτισμό, σε άλλον αυξημένη ψυχικότητα. Αυτά όμως είναι δύσκολο να τα βρουν, παρόλο που τώρα έχουν μελέτη και ίσως αύριο μεθαύριο, παρόλο που θα έχει μια καλή μητέρα και εκεί πέρα, σου κάνουν ένα εμβόλιο, να σου αλλάζουν τα γονίδια, και να γίνεσαι καλύτερος. Αλλά τα περισσότερα δημιουργούνται και δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την παιδική εξαιρετική της παιδικής ηλικίας. Αλλάζουμε ήδη γονίδια για αρρώστιες. Αλλά και εκεί υπάρχει πρόβλημα δημιουργολογικό συζητήριο πάρα πολύ τώρα. Και από τους γιατρούς και από την θρησκεία και από... μπορούμε να αλλάξουμε. Πας και βρίσκουν τι αρρώστιες έχεις. Οπότε λένε στα 40 θα πάθεις αυτό και θα πεθάνεις. Εάν γίνουν αυτά, θα πας για μια δουλειά και θα σου ζητάνε για το πιστοποιητικό γονιδίο. Δεν θα σε πάρει κανείς τη δουλειά, άμα ξέρει ότι θα πεθάνεις στα 40. Ούτε μια γυναίκα θα σε παντρευτεί αν ξέρει ότι θα πας μια σοβαρή αρρώστια στα 30. Ούτε εσύ θα πάρεις αυτή τη γυναίκα. Και τότε γιατί πασχίζομαι για όλα. Η επιστήμη προχωράει, αλλά έχει τα καλά της και τα κακά της. Η επιστήμη έκανε να ζούμε τώρα 80-90 χρόνια, ενώ πριν λίγο καιρό ήταν 30 χρόνια μέσα στο όρο ζωής. Γι' αυτό και η σεξουαλικότητα είναι πιο έντονη στα 16. Πεθαίναν οι άνθρωποι. Έχει τα κακά της η επιστήμη, διότι έφερε τις τεχνικές βόμβες, την μπορεί άλλος να βάζει μια ζώνη εκεί με κάτι εκκληκά, καθαρίζει 200 ανθρώπους. Πρώτα με ένα ξύφος
Δεν καθάρισε, μπορούσε να γίνει αυτό που γίνεται τώρα που έχουμε τέτοια όπλα. Ή τα πυρηνικά, ρίχνει ακόμα και καθαρίζουν 300.000 άνθρωποι. 500.000. Άρα έχει τα καλά και τα κακά. Καταλαβαίνω ότι οι ερωτήσεις δεν θα τελειώσουν ποτέ, γιατί είναι και θέματα πάντα μαζί με τον κόσμο. Νέες ερωτήσεις και νέες απορίες, αλλά ξέρω ότι είναι Σάββατο, ξέρω ότι περισσότεροι έχετε δουλειές να κάνετε και δεν θα ήθελα να κουράω σπινάδα το κοινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ιωσαφάρ, τον Νίκο Κωνσταντάρα, που με τίμησε με την παρουσία τους, με τα βιβλία μου στο λόγο τους. Εύχομαι να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, να προβληματιστείτε όσο γίνεται και μου αρέσει που σας ακούω να γεννάτε διαρκώς απορίες, να είστε ανήσυχοι για το τι μπορούμε να κάνουμε, για το τι μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Να φύγουμε από την παθητικότητα και να πάμε στην ενεργητικότητα.